Μισό λεπτό παρακαλώ, περιμένετε, μισό λεπτό. Έλα λίγο για να το δούμε, γιατί είναι πολλά αυτά εδώ. Έτσι είναι μια συγκεντρωτικά να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά ανώνυμα τηλεφωνήματα και πολλά ανώνυμα τηλεφωνήματα από τηλεθεατές που έχουν πέσει θύματα τοκογλυφίας. Έχουμε κάνει εκλική εμείς μια λίστα με τα ονόματα αυτών των ανθρώπων της περιοχής που κυριολεκτικά από ό,τι μας έχουν πει οι άνθρωποι έχουν θερήσει όλη την περιοχή. Ορίστε κύριε, σας ακούμε. Ναι, πείτε μου. Όχι, δεν είσαι στον αέρα. Μα δεν είσαι στον αέρα, ό,τι σας ακούει κανείς. Ναι. Ναι. Πού? Ναι. Ναι, σας ακούω κύριε, ναι. Σοβαρά μιλάτε. 200 με 180. Όχι, συγγνώμη, εντάξει, γιατί είναι. Και γίνεται αυτό το πράγμα εκεί. Μπορείτε να μου επαναλάβετε λίγο το χώρο, τον χώρο που γίνονται αυτά. Δεν το λέω στον αέρα, γιατί δεν σας κατάλαβα. Μισό λεπτό. Ναι. Να μην το πω στον αέρα. Ωραία, έγινε. Μάλιστα. Και συμβαίνουν όλα αυτά εκεί. Ναι. Μπορεί να σας δει ο ρεπόρτερ μας που είναι εκεί κάποια στιγμή μετά, ίσως άμα δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας. Ναι, σας παρακαλούσα θερμά, όχι με όλη την κάλυψη και όλα αυτά. Σας παρακαλώ πολύ, είναι σοβαρό αυτό που μου λέτε. Και επειδή δεν πρέπει να μένω θα μένω αυτά τα πράγματα, έτσι. Άμα βγουν αυτά, ξέρετε τι έχει να γίνει. Το βλέπω τι έχει να γίνει. Λοιπόν. Πόσα? Όχι. Όχι κύριε, όχι κύριε, όχι, ναι. Λοιπόν, μπορεί να σας βρει ο ρεπόρτερ μας που είναι εκεί. Σας παρακαλώ, μου λέει το νούμερο, δεν το παραλαμβάνω, το βλέπει κανείς. Όχι, σας παρακαλώ τώρα, για το όνομα της Θεού, ξέρω με τι ασχολούμαι. Πείτε μου, ναι. 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 Τουλάχιστον το μικρό σας όνομα κάτι. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Περιμένετε μισό λεπτάκι να έχετε την καλοσύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, μπορείς να το πάρεις λίγο. Παιδιά, ελάτε σας παρακαλώ λίγο από πίσω. Ελάτε, Μαρία. Έχουμε συνέχεια. Ας το πάρει κάποιος, παιδιά. Μιλάτε όλοι. Μαρία, έλα λίγο αγάπη μου, σε παρακαλώ πολύ, γιατί γίνεται χαμός τώρα. Λοιπόν, πραγματικά, αν αυτά που μας είπε ο κύριος τώρα, ο συγκεκριμένος κύριος, βγουν στον αέρα, δεν ξέρω πού θα ψάχνουν να κρυφτούν κάποιοι εκεί. Δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ σοβαρά. Μιλάμε με επώνυμο άνθρωπο και αυτά τα στοιχεία, εάν βγουν στον αέρα, τα δεις, αν βγουν στον αέρα, θα γίνει χαμός εκεί, το βλέπω. Αλλά ας θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Δέχεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, μην λέμε πολλά, έδωσα το λόγο μας. Πες μου, Έλενα, σε παρακαλώ πολύ. Εγώ για να συνεχίσω αυτό που έλεγα και προηγουμένως, έχουμε λοιπόν πολλά ονόματα τοκογλύφων, τα οποία σε λιγάκι θα είναι στη διάθεση της αστυνομίας. Ωστόσο, να πούμε ότι έχουμε και πάρα πολλά τηλεφωνήματα από Καλαμάτα. Μας υποδεικνύουν πλέον συγκεκριμένες καφετέρειες που μπορεί να κινείται ο Κώστας. Αλλά το πιο σημαντικό τηλεφώνημα, Αγγελική, είναι από έναν κύριο, ο οποίος είναι υπάλληλος στην τράπεζα Καλαμάτας. Στην τράπεζα, και μας είπε ότι σήμερα το μεσημέρι πέρασε ο Κώστας από εκεί, ήθελε να ανοίξει κάποια χρηματιστηριακή μερίδα. Μπορεί να διασταυρώσει τα στοιχεία αυτά, αν όντως ήταν εκείνος. Γιατί σίγουρα, αν έγινε κάτι τέτοιο, θα άφησε ονόματα ή οτιδήποτε άλλο. Θα το δει αυτό. Ναι, αυτό μπορεί να το δει, να το κοιτάξει και να μας ενημερώσει. Ναι, για να δούμε, μιλάμε για τον Κώστα ή για κάποια ομοιότητα. Τώρα, μας πήρε ένας κύριος, ο οποίος είναι οδηγός ταξί και μας είπε ότι κατά 99% μετέφερε χθες τη γιαγιά στο κτέλ Καλαμάτας. Καλαμάτα, μάλιστα. Περίπου 28 με 30 Μαρτίου είδε μια κυρία μαζί με τον 30χρονο περίπου γιο της στην Εθνική Τράπεζα στη Λεωφόρο Αμφιθέας. Δίπλα από την Εκκλησία της Αγίας Κυριακής. Ναι. Και ένα τηλεφώνημα από Θεσσαλονίκη, η οποία υποστηρίζει ότι είδε μόνη της την κυρία Αθηνά στην πλατεία Υποδρομίου, περιοχή Ναβαρίνων. Θεσσαλονίκη δεν είναι όλα, είναι η Καλαμάτα από ό,τι βλέπω και Αττική εδώ, πολλά παιδιά. Mm-hmm. Αττική και γύρω, ναι. Μία έκκληση όμως θα ήθελα να κάνω, Αγγλική, στο σημείο αυτό. Πρόκειται για ένα παιδάκι 15 χρόνων, το οποίο πάσχει από μεσογειακή ανεμία. Χρειάζεται μέχρι τη Δευτέρα 2 μπουκάλες αίμα, 0 ρέζους αρνητικό.
Στο Αγία Σοφία, στο νοσοκομείο εκεί, στο Αγία Σοφία. Το παιδί ονομάζεται Γιαννόπουλος Παναγιώτης. Όποιος τηλεθεατής ευαισθητοποιηθεί και όποιος μπορεί να δώσει αίμα. Αν μας ακούνε κάποιοι φίλοι τηλεθεατές, μπορεί να έρθουν σε επαφή μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, παιδιά, δείτε όλα αυτά. Ορίστε, ναι. Είχαμε κάνει μια ανακοίνωση για την Έφη Κεσαρίου στη 14η. Ναι, ναι. Πολλή φωτογραφία. Μόλις τώρα μας ήρθε αυτή η φωτογραφία. Μπορούμε να τη δείξουμε μέσω Ιντερνετ. Είναι λοιπόν, να θυμίζει, για θύμισε Μαρία, μου έχει μικρόφωνο, έλα, είμαι εγώ εδώ. Η Έφη Κεσαρίου 14 χρόνων. Χάθηκε στις 14. Άννα Μαρία, έλα. Α, είναι η Χριστίνα, έλα. Ναι. Στις 14 Απριλίου από την περιοχή Σικές Θεσσαλονίκης. Είχε αφήσει, ναι, κάποιο σημείωμα στο σπίτι της ότι θα πάει στη γιαγιά της που μένει στη Νέα Πολύ Θεσσαλονίκης, αλλά ποτέ δεν πήγε στο σπίτι της γιαγιάς της. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φούστα και ασπρόμαυρη μπλούζα. Βλέπουμε λοιπόν και τη φωτογραφία της Έφης Κεσαρίδου που είναι 14 μόλις χρόνων. Πριν από λίγο βρέθηκε και το 15χρονο αγοράκι. Θα μην παράξει αν κάποιος γνωρίζει κάτι να έρθει σε επαφή μαζί μας. Λοιπόν, τόση ώρα. Μέσα στην ένταση και σε όλο αυτό το πράγμα που δεν μιλήσαμε καθόλου. Παιδιά, να ετοιμάζεται και ο Γρηγόρης να μου πει μαζί με το κανάλι ένα της Λαμίας τι έχουμε από εκεί, έτσι. Δεν μιλήσαμε καθόλου. Είναι πολλές οι πληροφορίες που φτάνουν από πάνω. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εύκολη χώρη για να έχει πρόσβαση. Νύχτα, τοκογλυφία, παραοικονομία. Θεμή παράκληση και στον κύριο Σκιαδά με το εναχειροδανειστήριο. Παιδιά, δεν έχουμε κάποια ανταπόκριση, τουλάχιστον δεν με έχετε ενημερώσει για τον κύριο Σκιαδά. Αν ξέρει κάτι, να έρθει σε επαφή να μας βοηθήσει. Σας παρακαλώ θερμά, μας τον υπέδειξαν άλλοι από Λαμία ότι μπορεί να μας βοηθήσει. Δεν άκουσα, Σωτήρη. Ναι, παιδί μου, όλα, ναι. Ναι. Όχι, τι είναι το άλλο, θα μου πεις, παιδιά. Εκεί περιμένουμε τους εθελοντές να μας δώσουν την απάντηση. Γιατί είναι για συγκεκριμένους χώρους, έτσι δεν είναι. Έχει πάει και η ασφάλεια, έχει ειδοποιηθεί. Ωραία. Αυτά θα μου τα πείτε μετά. Τι είναι αυτό τώρα όμως που λες. Για να σας ακούσουμε, καλησπέρα σας. Ναι. Κυρία Νικολούλη. Ναι. Τι κάνετε? Καλά, κυρία μου. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ έμενα νέα ζωή. Ναι. Έχω δώσει τη διεύθυνση στο κοντρόλ. Ναι. Ακριβώς το πίσω στενό από το δικό μου δρόμο. Ναι. Η κυρία αυτή έμενε σε μία μονοκατοικία πάρα πολύ παλιά. Την ξέρω προσωπικά, γιατί ξέρω, είναι το όνομα της Αθηνά, δεν ξέρω το επώνυμο όμως. Ναι. Και μάλιστα επειδή το σπίτι μου ήταν ανάμεσα σε ένα χασάπικο και σε ένα ψιλικατζίδικο, ήταν πελάτησα η κυρία. Ναι. Λοιπόν, εγώ την ξέρω ένα χρόνο τώρα την έβλεπα εκεί, γιατί πρωί ή απόγευμα ήταν ή στο χασάπικο περνούσε και έπιανε την κουβέντα, ή μιλούσε με τη μικρή την κόρη μου, ή πήγαινε στο ψιλικατζίδικο, δηλαδή απαραίτητος, δύο φορές την ημέρα θα περνούσε. Ναι. Ξέρω ότι τη λένε κυρία Αθηνά, ξέρω ότι έχει ένα γιο, ναι, αλλά δεν το έχω δει το παλικάρι. Ξέρετε ποιος είναι ο φόβος όμως σε μια τέτοια περίπτωση? Ναι, όταν έχει γίνει τόσο γνωστή αυτή η διπλή εξαφάνιση και από εφημερίδες και από ραδιόφωνα, mm-hmm, και από κανάλια και από την εκπομπή την πρώτη που κάναμε, ναι, θα έφτανε μια γυναίκα που θα ήθελε να καλυφθεί, να μένει σε μια περιοχή και να εμφανίζεται ανοιχτά από εδώ και από εκεί. Αυτός είναι ο προβληματισμός. Να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ από ό,τι παρατήρησα και από ό,τι έχω μιλήσει μαζί της, ναι, και με τους φίλους μου εκεί στη γειτονιά, ναι, με το χασάπι, με το ψιλικάτζι, η γυναίκα τα έχει λίγο χαμένα. Πήγαινε να ψωνίσει κάτι συγκεκριμένο και, ναι, μέχρι να φτάσει στο μαγαζί ξεχνούσε τι ήθελε να πάρει. Και καθόταν και ρώταγε και έλεγε τι ήρθα να πάρω τώρα. Δηλαδή κάποια πράγματα, εντάξει, φαινόταν ότι κάτι συνέβαινε. Μιλάτε λοιπόν για νέα ζωή Περιστερίου. Ναι, εγώ έχω φύγει από τη γειτονιά αυτή από τις 13 Δεκεμβρίου. Έχετε δώσει πάντα τα στοιχεία για να μπορέσουμε, ναι, να κάνουμε, ναι, μια έρευνα, ναι, να δούμε? Ναι, όλα τα πάντα. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Και μάλιστα έχω δώσει τηλέφωνο του φίλου μου του Χασάπη, οπότε μπορούν αύριο το πρωί τα παιδιά που θα είναι στο μαγαζί ο άνθρωπος να επικοινωνήσουν, να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες γιατί την ξέρει προσωπικά. Εκτός και αν μας βλέπει, μας ακούει και πιστεύει και ο ίδιος ότι είναι η Αθηνά αυτή και έτσι μπορούμε να δούμε, να βρούμε άκρη. Αποκλείεται. Ξυπνάει νωρίς. Εάν πάνε τα παιδιά από εκεί και ψάξουν το συνεργείο, ας πάρουν μια φωτογραφία της μαζί. Εντάξει, να δούμε, κυρία. Για να τη δει ο άνθρωπος, για να δούμε τι γίνεται. Ξέρετε τι, ότι αν την έχετε δει και εσείς, λέω αυτό το λέω. Μήπως από την ίδια γειτονιά την έχουν δει και άλλοι, ναι, και έτσι, ναι, μπορέσουμε, ναι, να βρούμε την άκρη και απόψη. Την ξέρει όλη η γειτονιά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία. Ευχαριστώ. Τίποτε, αλίμονο. Γεια σας, γεια. Μας μιλάει, κυρία, για τη γειτονιά αυτή. Οπότε, όσοι φίλοι μας βλέπουν και πιστεύουν ότι η κυρία που δείχνουμε είναι η Αθηνά,
που ψάχνουμε, να δούμε. Γιατί αν τα έχει χαμένα, μήπως συνέβη κάτι άλλο. Αν είναι αυτό, να δούμε. Και ποιος δεν θέλει να ζουν, έτσι. Είναι το πρόβλημα ότι ακούει για τον γιο της, αλλά δεν τον έχει δει, ενώ μένουν δίπλα, είναι μαζί κοντά πίσω από το σπίτι της κλπ. Ξέρετε κάτι, είδαμε λοιπόν τώρα αυτό που λέγαμε, ότι γινόντουσαν αναλήψεις από τις τράπεζες μετά το θάνατο. Σιγά-σιγά έτσι έφευγαν τα χρήματα από εκεί. Δεν βρέθηκαν άλλα χρήματα. Και κανείς δεν ήταν σε θέση να πει αν είχε κάποιο λογαριασμό η γυναίκα κάπου, για να δούμε αν με την κίνησή του ή οτιδήποτε άλλο, μιλάμε αν ζουν. Ή κάτι σχετικό. Ναι, θα μας... ναι. Υπάρχει ένας μικρός λογαριασμός στην Εθνική που δεν έχει κινηθεί, αλλά μιλάμε για ένα σήμαντο ποσό που έμεινε από όλα αυτά τα άλλα που έκαναν άληψη. Ψάχνοντας λοιπόν στο σπίτι στο Μόδι, βρήκαμε και κάτι άλλο που το έχουμε δώσει αρμοδίως στην ασφάλεια, ας μην πούμε τι, γιατί βρήκαμε φακέλους και αυτό μας έκανε εντύπωση. Φακέλους με πάρα πολλά στοιχεία. Συμβόλαια, προσωπικά του στοιχεία και απορώ ένας άνθρωπος που θέλει να εξαφανιστεί, τουλάχιστον αυτά θα τα έπαιρνε. Ήταν έγγραφα που πιθανότατα κάποια στιγμή θα του χρησιμεύαν σε κάτι. Αν ήθελε να αλλάξει ταυτότητα, αν ήθελε να κάνει οτιδήποτε άλλο. Σας λέω για πολύτιμα έγγραφα. Ατομικά τους, του πατέρα τους, δικά τους. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν αφήνεις τέτοιο υλικό πίσω σου άμα θες να εξαφανιστεί. Κάποια στιγμή θα σου χρειαστεί. Μιλάμε για τα συμβόλαια της ακίνητης περιουσίας τους. Τα βρήκα. Τα βρήκα σε δύο φακέλους κάπου χωμένα. Μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό. Όταν εξαφανίσεις, δεν τα αφήνεις πίσω σου. Και βρήκα και κάτι άλλο. Βρήκα ένα λογαριασμό με τίτλους, από τη Διεθνική, που είναι Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, γιατί ξέρετε είναι και το απόρριτο. Αν πεις εγώ το βρήκα και το τράβηξα από εκεί που το βρήκα, δεν ξέρω αν το έχει βρει κανένας άλλος. Και μιλάμε για ένα ύψος, το ποσό εδώ των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι κοντά 15 εκατομμύρια. Η χρονολογία είναι σχετικά πρόσφατη και αυτό πρέπει να ερευνηθεί αν κινήθηκαν αυτά ή έγινε τίποτα άλλο, έτσι. Μιλάμε για τα αμοιβαία κεφάλαια λοιπόν, 15 εκατομμυρίων, στην Διεθνική Εταιρεία Διαχείρισης, όπως φαίνεται εδώ, αμοιβαίων κεφαλαίων. Α, είναι του ομίλου εταιριών της Εθνικής Τράπεζας. Μία πρώτη προσπάθεια που μας παίρνει, καταλαβαίνετε που σκόνταψε στο τραπεζικό απόρριτο και στο απόρριτο που υπάρχει σε τις περιπτώσεις. Μιλάμε για τα αμοιβαία κεφάλαια, 15 εκατομμύρια. Και σχετικά πρόσφατη, εάν λοιπόν αυτά δεν έχουν. Τι γίνεται και με τα αμοιβαία κεφάλαια, δεν ξέρω για πολλά τέτοια, τέλος πάντων. Εάν δεν έχει γίνει κάποια κίνηση να πάρουν αυτά ή να τα κάνουν οτιδήποτε άλλο, πάνε να πει ότι εδώ είναι κάτι σοβαρό. Όταν βλέπουμε ήδη εδώ 15 εκατομμύρια σε αμοιβαία κεφάλαια. Έκανε κάποιες επενδύσεις. Τουλάχιστον αυτές οι επενδύσεις δεν είναι παράνομες, είναι νόμιμες. Ο καθένας μπορεί να επενδύσει, έτσι. Και το είδαμε αυτό, το βρήκαμε κάπου μέσα στο σπίτι. Όπως βρήκαμε και έγγραφο της ίδιας εταιρείας προς την εφορία που το ζήτησαν οι ίδιοι. Μιλάμε για επίσημη πηγή, επίσημη τοποθέτηση. Το βρήκαμε αυτό. Αυτό είναι σημαντικό και μπορεί η ασφάλεια, δεν ξέρω ποιος τι, που μπορεί να έχει πρόσβαση στην τράπεζα, αν την έχει, να το δει αν έχει κινηθεί αυτό το ποσό ή όχι. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, δεν βρίσκουμε πουθενά αλλού, σε καμία μα καμία τράπεζα άλλη, γιατί κάναμε μια μεγάλη έρευνα με τον τρόπο μας, δεν βρήκαμε να υπάρχει λογαριασμός. Που σημαίνει ότι όλα αυτά τα χρήματα, τα 150 εκατομμύρια που ήδη η Αθηνά έλεγε, οι λίρες ή δεν ξέρω τι, μπήκαν σε χέρια επιτηδίων και τοποθετήθηκαν σε διάφορους χώρους. Το βέβαιο είναι για το ποσό που εσείς με τις έρευνες συγκεντρώσατε, που ξεπερνάει τα 50 εκατομμύρια, έτσι. Αυτό θεωρείται ένα βέβαιο ποσό. Επίσης, βέβαιο θεωρείται από τους συγγενείς. Γύρω στα 50, έτσι, από Αγροτική, ναι, και Εθνική. 45, ναι, με 50 εκατομμύρια. Αυτά έχουν κάνει φτερά. Τα πήραν οι ίδιοι, χωρίς να εξηγούν το λόγο γιατί. Ναι, και γνωρίζοντας. Και τα έπαιρναν σιγά-σιγά, Σάβα. Δεν τα πήραν, ναι, μαζεμένα. Και γνωρίζοντας το χαρακτήρα της Αθηνάς και το συντηρητικό τρόπο ζωής εκεί στο χωριό. Και το γεγονός ότι δεν έκανε καμία αξιόλογη επένδυση σε κινητά ή ακίνητα, έτσι δεν είναι, δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες σε ποια τσέπη πήγαν αυτά τα λεφτά που κατά καιρούς απέσυραν. Ενώ ζούσαν ένα βίο πολύ συντηρητικό, πολύ λιτό, θα έλεγα, από τις διηγήσεις τουλάχιστον που ακούμε, και είναι φανερό, τουλάχιστον επιβεβαιώνεται, ότι είχαμε πει στην πρώτη εκπομπή, ότι τα κίνητρα είναι καθαρώς οικονομικά. Τα κίνητρα εξαφάνισης είναι καθαρώς οικονομικά. Και μπορεί από εκεί και ύστερα κανείς να κάνει πολλές σκέψεις. Ή είναι θύματα εκβιασμού τοκογλύφων, δηλαδή κάποιος, και πρέπει να πούμε εκτός από τον Κρίκο που επισημάνατε, να υπάρχει και άλλο σύνδεσμο στο χωριό, ο οποίος γνωρίζει πολλά. Α, υπάρχει σίγουρα. Και αυτό ο οποίος και ανώνυμα μας το έχουν πει. Συνέδεσε αυτούς τους άλλους, την ομάδα των τοκογλύφων, με και την Αθηνά και την οικογένειά της. Θα τα ακούσουμε και σε λίγο τι μας λένε οι άνθρωποι εκεί. Θα τα ακούσουμε. Ναι. Στο Μόδι όξο, τη θωρέα υπάρχει. Επειδή εφημολογείται ότι είχε πολλά εκατομμύρια και η ίδια δεν το απέκρυπτε, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Τώρα δεν ξέρουμε όμως, έλεγε. Προσέξτε, δεν ξέρουμε αν η Αθηνά το έλεγε για διάφορους άλλους λόγους αυτό, για θέμα γοήτρου, για θέμα δεν ξέρω τι, να δείξει ότι και ο γιος της είναι ένας γαμπρός με περιουσία. Γιατί βλέπουμε εδώ το εξής, ότι τη μια έλεγε ότι ο γιος μου έχει τόσα πολλά λεφτά που δεν έχει ανάγκη να εργαστεί, γιατί με τα έσοδα που έχει από όλα αυτά μπορεί κάλλιστα να βγάλει τη ζωή του πέρα.
Δεν βλέπουμε όμως παράλληλα ούτε να κάνει κάποια αλλαγή στο σπίτι της, να το διαμορφώνει. Ενώ έλεγε και κάτι τέτοια σε φίλες. Και φτάνει να λέει, αν είναι αλήθεια όλα αυτά, σε μια φίλη, ότι ξέρεις κάτι. Θέλω κι εγώ να κάνω κάτι. Να βρει μια δουλειά, να έχει τα έσοδά του, να φτιάξουμε λίγο το σπίτι μας, να πάρει ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή, ψάχνει να βρει και άλλες πηγές εσόδων για να τα κάνει όλα αυτά. Αυτά εύκολα τα κάνεις. Ναι, είναι λίγο. Αυτό είναι λίγο. Δεν λίγο περίεργη η συμπεριφορά της Αθηνάς. Ναι, είναι περίεργη η συμπεριφορά της. Τη μία διαδίδει ότι έχει τράπεζα, έτσι έλεγε χαρακτηριστικά. Να ακούσετε τι λένε οι χωρικοί. Λέει, εγώ έχω τράπεζα δική μου. Μιλούσε για λίρες, δηλαδή τα έβγαζε η ίδια προς τα έξω αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν ήταν, σου λέω και πάλι, για ένα προφίλ διαφορετικό στην κοινωνία τη μικρή, αν ήταν πραγματικότητα. Βλέπουμε τα σίγουρα χρήματα που είδαμε ότι έχει πάρει, είναι τα γύρω στα 40-50 εκατομμύρια. Και εδώ μου κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί πουλήθηκε, γι' αυτό σας λέω ότι κάτι συνέβαινε τον καιρό εκείνο και άρχισε να κάνει σιγά σιγά τις αναλήψεις από, από τις τράπεζες μετά το θάνατο του συζύγου. Λες και κάποιος τους εκβίαζε, λες και υπήρχε κάποια ανάγκη και κάπου τα τοποθετούσε. Έφτασαν σε σημείο να πουλήσουν το φορτηγό του συζύγου της, ένα Mercedes δεν ήταν, για 800.000 δραχμές. Μάλιστα. Για 800.000 δραχμές. Και εδώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στον κύριο, γιατί δεν μπορέσαμε να τον βρούμε. Ουφ, τώρα που το έχω εδώ. Στον κύριο που πήρε το φορτηγό αυτό, να έρθει σε επαφή μαζί μας. Γιατί τον καιρό εκείνο, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, κάτι του είπαν. Είπαν για ποιο λόγο αναγκάζονται να πουλήσουν σε αυτή την εξευτελιστική, σύμφωνα με την αξία του φορτηγού, τιμή, το φορτηγό. Ο κύριος λοιπόν που το αγόρασε είναι μεταφορέας και λέγεται Ιωάννης Αυλονίτης. Θα παρακαλούσαν πάρα πολύ τον κύριο Αυλονίτη, αν μας ακούει και θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μας για να μας απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που τίθενται, να έχουμε αυτή την επαφή. Θα παρακαλούσαμε θερμά γι' αυτό. Παράλληλα, ναι, θα κάνουμε και αυτό που λες. Παράλληλα, βλέπουμε το εξής, ότι ο Κώστας είχε την ειδοποίηση να πάει για λίγο στο στρατό. Ξέρετε, γι' αυτό μιλάμε για το φιλαράκι από τη Λαμία και για τον τύπο και όλα γίνονται στη Λαμία. Γιατί έλεγε καθαρά ο Κώστας παντού ότι το φιλαράκι από τη Λαμία, δηλαδή ο Γκριζομάης ο ψηλός. Μάλιστα. Δεν το λέμε τυχαία τώρα. Ο Γκριζομάης ο ψηλός με τη γραβάτα, υπάρχει το πρόσωπο, τον είδαν. Με το αμύβε λευκό φορτηγάκι. Έταζε λαγούς με πετραχίλια στην οικογένεια και ιδιαίτερα στον Κώστα που τον είχε παρασύρει. Του λέγε, εντάξει Κωστάκη μου, όπως τα είπαμε, φιλικά όλα αυτά. Είδαν την Αθηνά να αρπάζει τα έγγραφα που του έδειχνε ξαφνικά να τα κρύψει και είχε υποσχεθεί το φιλαράκι από τη Λαμία ο ψηλός Γκριζομάης, που θα τον βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση απόψε, και αν όχι εμείς οι αρχές, γιατί εντάξει, νύχτα είναι και παραοικονομία και κυκλώματα. Του είχε πει ότι εγώ μην φοβάσαι, δεν θα πάω στο στρατό. Το είπα Κώστας αυτό. Το φιλαράκι από τη Λαμία θα μου βρει ένα γιατρό που θα μου δώσει ένα έγγραφο να πω ότι είμαι άρρωστος και δεν θα πάω στο στρατό. Μάλιστα. Το φιλαράκι από τη Λαμία καθάριζε για τα πάντα. Και για δουλειά του Κώστα και για πολλά άλλα. Άρα γι' αυτό μιλάμε ότι ο άνθρωπος αυτός. Είναι ο κρίκος. Τουλάχιστον που κυκλοφορούσε τότε με το λευκό φορτηγάκι, το 97, έτσι. Ναι. Είναι ο συνδετικός κρίκος. Το λέω αυτό για πολλούς άλλους λόγους, γιατί υπάρχει και ένα κινητό τηλέφωνο και να βρούμε άκρη. Θα ήθελα σημείο αυτό, φίλοι τηλεθεατές, πηγαίνοντας στην Τιθωρέα, μάθαμε κάποια πράγματα και κάποια στοιχεία που μας τα έδωσαν συγκεκριμένοι άνθρωποι εκεί. Θα ήθελα λοιπόν τώρα, μετά το διάλειμμα που ακολουθεί, ότι θα παρακαλούσα να πάμε στην Τιθωρέα και να δούμε όλα αυτά τα αποκαλυπτικά στοιχεία που μας είπαν συγκεκριμένοι άνθρωποι που είδαν κάτι. Έτσι, πάμε στο διάλειμμα που λες, ναι, και αμέσως μετά να πάμε Τιθωρέα όλοι μαζί.